στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα καλωσορίσω και εγώ των συνεργατών αντιδημάρχων και πρόεδρων του κ. Σοφουτίου, τον υπουργό μας, τον συντοπίτη των αγαπητών του Γιάννη Μαρουτάκη, τον υπουργό της Ναυτιλιακής Υπηρετικής Πολιτικής, καθώς και η διακαλογή του οποία είναι η γραμματέα του Υπουργείου Ορμής Ανάπτυξης, η οποία μπορώ να πω ότι διαχρονικά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όσα θέματα, όχι μόνο της αρμοδιότητάς της, αλλά και όσα θέματα έχουν να συζητήσουν τις εντομίες. Αγαπητέ Υπουργέ, ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την μέχρι τώρα συνεργασία και συνδρομή βοήθεια στα ζητήματα της καθημερινότητας του Δήμου. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί την περίοδο τη δύσκολη για μας, μετά την ημέρα της 15ης Οκτωβρίου, σε συνεργασία και με τα συναρμόδια Υπουργεία, είδατε το πρόβλημα, και τουλάχιστον στα μεγαλύτερα ζητήματα έχουν δρομολογηθεί λύσεις. Ελπίζομαι και ευχόμαστε ότι η εκλογική περίοδος δεν θα δημιουργήσει εμπόδια στην ομαλή ροή ή των χρηματοδοτήσεων ή των διαδικασιών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί όπως γνωρίζετε είμαστε ακόμη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάποια πράγματα πρέπει να υλοποιηθούν, ούτως ώστε ο Δήμος να μπορέσει να βρει το δηματισμό του. Θεωρούμε ότι η συνδρομή σας θα συνεχίσει να είναι πρωτοδήμος ηττίας αυτή που δίνεται και μέχρι τώρα. Η συνεργασία μας είναι αγαστή και το ξέρετε. Προσπαθούμε όλοι, ο Δήμος, οι αντιδήμαρχοι, οι φορείς, όλοι οι συνεργαζόμενοι να βρούμε τον τρόπο εκείνο ώστε πραγματικά η συνεργασία να δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι μέχρι τώρα έχει δουλέψει. Εκτιμώ ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό να πορευόμαστε και εσείς και εμείς προς όφελος πάντα των συνδημοτών. Οι μέχρι τώρα χρηματοδοτήσεις που έχουν δοθεί θα τις ανακοινώσετε εσείς, μια οι περισσότερες έχουν δοθεί από τα Υπουργεία τα δικά σας, το Υπουργείο δηλαδή το δικό σας, το Υπουργείο της Ανάπτυξης. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν παρά την έλλειψη και την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας, ιδιαίτερα της τεχνικής υπηρεσίας, παρά το ότι τις δύο τελευταίες μέρες ορκίστηκαν δύο νέοι υπάλληλοι οι οποίοι θα στελεχώσουν την τεχνική υπηρεσία για να μπορέσουν να δώσουμε τη δυνατότητα εκείνη γρήγορων βηματισμών σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση των χρηματοδοτήσεων, ούτως ώστε να εξελιχθούν τα έργα που έχουμε σε εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε για την αφορά σας. Καλωσορίζομαι. Καλώς ήρθατε. Κύριε Καλογίου, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Πραγματικά είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε εδώ σήμερα στο Δημαρχείο της Ιησυχίας. Και θα ήθελα έτσι λίγο να αναφερθώ και να ενημερώσουμε για όλη την προσπάθεια την οποία κάνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία προσπάθεια είναι σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση έχει να κάνει με την ενίσχυση των αγροτών, των ανθρώπων της παραγωγής, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις συνέπειες της πολύπλευρης και πολυπαραμετρικής κρίσης που έχουν δημιουργήσει διεθνή γεγονότα, γιατί η κρίση δεν είναι εθνικού χαρακτήρα, αλλά είναι παγκόσμια. Τόσο οι συνέπειες από τον COVID, όσο οι συνέπειες από την ενεργειακή κρίση, από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος έφερε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις στα κόστη της παραγωγής και συνολικά αυξήσεις στα αγροεμπόδια. Όσο βεβαίως και οι συνέπειες από την κλιματική αλλαγή είναι τέτοιες που έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ τις συνθήκες στον πρωτογενή τομέα. Έτσι λοιπόν, εμείς ως Υπουργείο είμαστε εδώ και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να στηρίζουμε στα δύσκολα. 13,8 εκατομμύρια συνολικά έχουν δοθεί έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις τα τρία τελευταία χρόνια στους αγρότες του νομού Λαζητίου για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Και έχουμε να κάνουμε με έκτακτη ενίσχυση της υλόγης αύξησης των λιπασμάτων, έκτακτες ενισχύσεις μέσω de minimis, που ξεπέρασαν για το Μούρα Συμφίου τα 9 εκατομμύρια, για όλη την Κρήτη είναι σχεδόν 50, 49,7 κατακρίδια. Χρήματα τα οποία
οποία δόθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν οι κτηνοτρόφοι και οι συνάξεις τιμής των ζωοτροφών. Αυτά τα θέματα μάλιστα δόθηκαν πρόσφατα σε τρεις φάσεις πληρωμών, Φεβρουάριο 2023 και Μάρτιο 2023. Και χρήματα τα οποία δόθηκαν και στοχευμένα και δίνονται σε συγκεκριμένες ομάδες παραγωγών, όπως για παράδειγμα στους μελισσοκόμους, που στο αμέσως προσεγγές των διάστημα θα δοθούν από τους 8 ευρώ αν ξέρει ακριβώς για τους ίδιους που ανέφερα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της άσκησης πολιτικής, έκτακτης πολιτικής για την ενίσχυση των αγροτών. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το πώς οφείλουμε να συγκράμουμε στο να μπορέσει να έχει ορισμότητα ο αγροτικός τομέας. Και ο αγροτικός τομέας για να έχει ορισμότητα, το κυρίαρχο θέμα είναι ο βασικός πόρος φυσικός πόρος των αγροτικών. Και δεν είναι άλλο το νερό. Το νερό είναι ένα μεγάλο θέμα, όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Οι νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την κλιματική αλλαγή, αλλά και οι γενικότερες συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Ανατολική Κρήτη και ειδικά και εδώ η Σιδεία, έχουν δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα, έχουν και πάρα πολλά χρόνια, ανάγκες για συγκεκριμένα και αρκετά μεγάλα έργα. Έτσι λοιπόν ανταποκριθήκαμε σε αυτές τις ανάγκες, όπως μας τις προσδιορίσει και μας τις ενατόπισε και επιχειρηματολόγησε πολύ ισχυρά οι αυτές ο Υπουργός, ο Γιάννης Πυραβετάκης, και εντάχθηκα μεταξύ των άλλων δύο μεγάλα έργα για να χρηματοδοτηθούν μέσω βήμα από το Ταμείο Ανάκαμψης στον Ομόλα Συστήου, εκ των οποίων το ένα από τα δύο είναι εδώ στη Σιλία και βέβαια καταλαβαίνετε όλοι ότι αναφέρομαι στο έργο των Κοκκιακίων, ακριβώς. Ένα έργο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την περιοχή, νομίζω αυτονόητη σημασία, η οποία επεκτείνεται πέραν της κάλυψης των αναγκών σε άδρευση, διότι σχετίζεται και με την τουριστική ανάπτυξη, σχετίζεται και με την γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής, γιατί η επάρκεια σε νερό είναι προϋπόθεση αναπτυξιακή. Αυτό λοιπόν το έργο, έτσι πολύ επιγραμματικά, θα πω ότι καλύπτει πολύ μεγάλες ανάγκες και είναι αυτό μαζί με τον Άγιο Γεώργιο της Ιεράπετρας. Άγιο Γιώργιο. Καταλάβεις τον Άγιο Γιώργιο. Έχω και τον Άγιο Γιώργιο, αλλά... Σωροπέδιο. Εδώ είναι ο Άγιος Γιώργιος της Ιεράπετρας. Είναι δύο από τα 9 έργα που εντάχθηκαν μέσω στήριξης σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα εντάχθηκαν 9 και τα 2 είναι στο Μόρα Συστήριο. Πολύ σημαντικό για την περιοχή. Επίσης, χρηματοδοτήσαμε για πρώτη φορά στο Υπουργείο έργα αγροτικής οδοτείας. Το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης, όπως όλοι γνωρίζετε, μέχρι τώρα δεν χρηματοδοτούσε έργα της οδοτείας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, πάντα είχα την απορία και ως περιφερειάρχης είχα την απορία, γιατί το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης δεν χρηματοδοτεί αγροτική οδοτεία. Εν πάση περιπτώσει, βρήκαμε τη λύση, μεταφέραμε χρήματα του ΠΑΑ από έναν άξονα σε άλλο και δημιουργήσαμε έτσι ένα χρηματοδοτικό πόρο, τον οποίο τον κατευθύναμε προς την ΔΗΜ. Και εδώ δώσαμε ένα εκατομμύριο σε μελέτη την οποία την είχε άμεσα έτοιμη ο Δήμαρχος, σε απόλυτη διωμνότητα ο Δήμος της Ιππίας, για να κατεβάσει την πρόταση και να χρηματοδοτηθεί. Όπως επίσης χρηματοδοτήσαμε και χρηματοδοτούμε μέσω του ΠΑΑ και άλλα έργα μικρότερου προϋπολογισμού αλλά εξίσου μεγάλη σημασία. Πιο πρόσφατο είναι το έργο της υδρομέτρησης πλειομετρία μέσω πλειομετρίας προϋπολογισμού 2,19 είναι 2,2 εκατομμυρίων. Εντάχθηκε πρόσφατα. Προφανές το όφελος, γιατί όταν φροντίσουμε να μην σπαταλάβει το νερό, νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την επάρκεια του ύδατος στα επόμενα χρόνια. Με αυτές όλες τις παρεμβάσεις και πολλές άλλες, δεν θα τα παρεμβήσω τώρα το σύνολο των 16 έργων που έχουμε χρηματοδοτήσει στην ευρύτερη περιοχή της Πλασιδίου, κάνουμε το καθήκον μας ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να χρηματοδοτούμε υποδομές για τους αγρότες. Όμως τίποτα δεν γίνεται
κάνει το έργο κανείς μόνος του. Τα έργα γίνονται πάντα σε συνεργασία, όλων μαζί, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων, προκειμένου και με τους φορέους συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να προωθήσουμε έργα που χρειάζονται και βεβαίως όλων των τοπικών φορέων και παραγόντων του κάθε τόπου. Εδώ για την περιοχή της Ιστιτίας, που άλλωστε είναι και η γενέτειρα του δημιουργού μας, του Γιάννη Κλαδετάκη, έχουμε την πολύ μεγάλη τύχη να έχουμε τον δημιουργό, ο οποίος μας εντοπίζει τα ζητήματα και από εκεί και πέρα προσπαθούμε πάντα να αναζητούμε λύσεις για το όφελο του αγροτικού τομέα και γενικότερα της ανάπτυξης αυτού του τόπου. Γι' αυτό θα ήθελα, κλείνοντας αυτή την παρέμβασή μου, να ευχαριστήσω θερμά τον Γιάννη Κλαδετάκη για όλα όσα συμβάλλει και αν μπορούμε και εμείς ως αγροτική ανάπτυξη, να δείξουμε έργο σε αυτή την περίπτωση. Εγώ επιτρέψτε μου, κύριε Δημάρχη, να ρωτήσω την πόλη μου την πρώην συνεργάτη μου, την στενή μου συνεργάτη, την Χριστιανά Καλοκύρου, η οποία έχει αυτή τη θέση της Γενικής Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Εξωτερικής Πολιτικής, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην πρόθεση σημαντικών δράσεων στην περιοχή μας. Και ας αναφέρω, ήταν Χριστιανά, μισή της Χριστιανά, που ουσιαστικά άρχισε τη χρηματοδότηση των έργων, αγαπητέ πρόεδρε, τη διάρκεια των έργων ίδρυψης στην Κρήτη και το βράδυ στον Ομό Βασιλείο. Από εκεί πέρα γνωρίζουμε ποια είναι η συνέχεια και βέβαια έχουμε όσον αφορά το θέμα του. Για να το κλείσω, εκκρεμεί μια ακόμα απόφαση, η οποία θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά την περιοχή του Μακρύγιαλου. Τώρα, είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση μια ακόμα φορά να ανακοινώνουμε την πορεία ενός πολύ μεγάλου έργου που αφορά την λιμνοδεξαμενή των φορολογιών. Ένα γεωργικό έργο έτοιμα δεκαετιών, το οποίο σήμερα βρίσκεται στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα, 24 Απριλίου, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των φακέλων και περνάμε βέβαια στην δεύτερη φάση και με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο έργο κατά 30% χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναμένεται η συμβασιοποίηση και η τελική ανάδειξη του αναδόχου μέσα στο 2023 με δεδομένο ότι η ολοκλήρωση του έργου πρέπει να γίνει μέχρι το 31 του 2025. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι σφιχτά, επομένως πρέπει να τρέξουμε γρήγορα. Για ένα έργο το οποίο έχει προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια πλέον του ΦΠΑ, παρατέθηκε μια περιοχή περίπου 7.500 στρεμμάτων στην περιοχή Παραγκάστου και Λαγκάδας και βέβαια είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού εισοδήματος της περιοχής και φυσικά και κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, αλλά και κατά τη διάρκεια συντήρησης του έργου, θα συμβάλλει στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Και μια και μιλάμε για έργα στη, και επειδή θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί πολλοί θα αναρωτιούνται τελικά πώς θα ωφεληθεί ο αγρότης. Θα πληρώσει περισσότερο, θα πληρώσει λιγότερο όσον αφορά το κόστος νερού. Προσέξτε, τα έργα στη είναι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την παροχή ποιοτικών έργων και υπηρεσιών. Στην ουσία μιλάμε για μια μακροχρόνια σύμβαση μεταξύ του δημοσίου και του ιδιώτη, όμως τα ακίνητα αλλά και τα πάγια παραμένουν κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, όπως επίσης το ελληνικό δημόσιο έχει και την ισχυρή εποπτεία. Άρα, καθ' όλη τη διάρκεια των 25 ετών, όσο θα κρατήσει δηλαδή η σύμβαση,
το κόστος συντήρησης και το κόστος λειτουργίας επιβαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος πώς θα αποπληρωθεί. Θα αποπληρωθεί με σταθερές πληρωμές διαθεσιμότητας για ένα χρονικό διάστημα 25 ετών. Κατ' ουσία λοιπόν, ο αγρότης δεν θα ταιμερηθεί ούτε με κόστος λειτουργίας, ούτε με κόστος συντήρησης, ούτε με ΔΕΗ. Άρα πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Ότι το κόστος επιβάρησης για το νερό θα είναι ένα τέλος. Άρα μιλάμε για ελάχιστη πλέον επιβάρηση για τον αγρότη της περιοχής. Ένα έργο λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Και βέβαια, επειδή μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή του Παλαιάρχου, ήταν πολύ σημαντική και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης μετά από αίτημα του Δήμου Σιτίας του 1 εκατομμυρίου ευρώ, που καταλαβαίνετε ότι επειδή χρηματοδοτείται το Υπουργείο για πρώτη φορά, όπως είναι η Χριστιανά Αγροτική Οδοπία, είναι ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό έργο. Βέβαια, δεν περιοριστήκαμε σε αυτά, επειδή ορθά η Χριστιανά είπε ότι τελικά ο επόμενος πόλεμος θα είναι ο πόλεμος για το νερό. Άρα το ότι εμείς σε επίπεδο όχι μόνο Σιτίας αλλά και Ευρύτερα ως Νομούρας και με σημαντικά έργα ίδρυψης, κύριε Δήμαρχε, αλλά και με σημαντικά έργα άρρωσης, αλλά επίσης και με σημαντικές πρωτοβουλίες που ο Δήμος Σιτίας έχει αναλάβει και εμείς χρηματοδοτούμε, όπως για παράδειγμα το σύγχρονο σύστημα τηλεδιαχείρισης και τηλεμετρίας. Χρηματοδοτείται με 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα σημαντικό έργο στον τομέα των γεωργικών νερών που θα βοηθήσει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, όπως επίσης και η χρηματοδότηση του ΤΟΕ Παπαγιαννάδου. Επίσης, με 1,8 εκατομμύρια μιλάμε για αντικαταστάσεις δικτύων, για σύγχρονα συστήματα τηλεμετρίας. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά και θα εξοικονομήσουν ενέργεια, αλλά θα συμβάλλουν και σημαντικά έτσι ώστε να μειωθεί και το κόστος παροχής νερού. Άρα μιλάμε για πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και στον τομέα της άφρασης και στον τομέα της ίδρυψης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δημάρχο, τον αρμόδιο αντιδημάρχο, τον Δημοτικό Συμβούλιο Σιτίας για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, διότι αν δεν υπήρχε το προϊόν αυτό της συνεργασίας δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί θέλω να σημειώσω ότι όλα αυτά και τα έργα και οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες είναι προγράμματα ανταγωνιστικά. Εάν δεν είσαι λοιπόν έτοιμος μελετητικά να τα υποστηρίξεις, προφανώς και δεν θα υπάρχουν οι ανάλογες χρηματοδοτήσεις. Επομένως, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Χριστιανά για την πολύ σημαντική συμβολή. Να ευχαριστήσω δημοσίως το φίλο της περιοχής, τον Δημήτρη Βαγιανίδη, διότι και η παρουσία του στην συγκεκριμένη Γενική Γραμματεία ήταν καταλυτική, έτσι ώστε να ενταχθούν από τα 9 προγράμματα SDI γεωργικά έργων στην χώρα, τα 2 να είναι στο νομό Λασιτίου, από τα 9 τα 2. Αυτό το σημειώνω για να δείτε πόσο σημαντική ήταν και η παρέμβασή του και η παρέμβασή μας και του κ. Δημάρχου στην προώθηση όλων αυτών των έργων και αντίστοιχα του Δημάρχου Ιεράπετρας στην προώθηση όλων αυτών των σημαντικών έργων. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν για το νομό Λασιτίου, μεγάλη επιτυχία για την Σιτία, για την Ιεράπετρα, συνολικά για το Βασίλη που θα βοηθήσει σημαντικά και στην διασφάλιση του απαραίτητου νερού τόσο για την άρρωση όσο για την ίδρυση και βεβαίως την πρόθεση πρωτοβουλειών που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας που όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι για τα αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε εδώ από τον Αγωτήριο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Θέλω να ρωτήσω κάτι,
Ευχαριστώ πάρα πολύ.